Οι τελευταίες πινελιές από τους ανθρώπους της ασφαλείας, από τους security, από τους αστυνομικούς, για να μην υπάρξει το παραμικρό επεισόδιο, μια και σήμερα υπήρξε ένταση, μάλλον από χθες το βράδυ, από τα μεσάνυχτα της πρώτης πρωινής ώρας, από 1.300 περίπου Γερμανούς που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα το μεσημέρι υπήρχε και ένταση και επεισόδια στη Νεοφόρο Νίκης. Από εκεί και μετά η αστυνομία έχει κάνει αρκετές προσαγωγές και συλλήψεις. Όλοι οι φίλοι της ΣΑΡ και οι Γερμανοί φίλαλοι βρίσκονται. Από την Λεωφόρο Νίκης, Γιώργο, με συγχωρείς που σε διακόπτω τώρα που το συζητάμε, από ό,τι συνέβη εκεί από πλευράς Γερμανών οπαδών λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος. Μπορείς να συνεχίσεις, με συγχωρείς που σε διακόψα. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ θα έρθουν με λεωφορεία. Από εκεί και μετά θα υπάρχει έλεγχος από ομάδες περιφρούρησης, από την αστυνομία και από πολλούς άλλους, έτσι ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν και ανιχνευτές μετάλλων εδώ, για να μην υπάρξει κάποιος που θέλει να εισέλθει στο γήπεδο, ιδιαίτερα από τους Γερμανούς, θα είναι στη θύρα 8. Θα κλειδώσουμε την ενότητα με το δυσάρεστο θέμα των επεισοδίων που προκλήθηκαν από Γερμανούς οπαδούς νωρίτερα σήμερα. Ας δούμε ένα σύντομο βίντεο, μια δήλωση πολίτη που παρακολούθησε τι ακριβώς συνέβη. Για να δούμε το βίντεο. Έκανε πορεία οι οπαδοί της Σάλκε και μπήκαν μέσα και σπάσαν το μαγαζί χωρίς τίποτα. Δεν είναι και κόσμο, χωρίς να τους προκαλέσει κανένας. Τι πετάξανε, μπουκάλια, πώς θα σου... Και μπουκάλια πετάξανε, σπάσανε τα τζάμια με κλωτσιές και με μπουνιές, δίνανε 5-6 πελάτες. Γενικά σπάσαν όλο το μαγαζί μπροστά και μετά χαθήκαν πάλι μέσα στο πλήθος. Μα είχε πορεία 200 άτομα χωρίς αστυνομία, είναι δυνατόν. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε να μην συμβεί το παραμικρό απόψε.